Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός του 2018 είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της χώρας μας που περιλαμβάνει περίοδο εκτός προγράμματος. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που περιλαμβάνει τη χώρα μας έξω από τα μνημόνια που εγκαταστάθηκαν και εφαρμόστηκαν στη χώρα μας, γιατί δυστυχώς η πατρίδα μας υποχρεώθηκε από κακές κυβερνήσεις να χρεοκοπήσει. Κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχε και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σταϊκούρας και πολλοί από τους συναδέλφους που βλέπω όμως εδώ μπροστά. Ο προϋπολογισμός του 2018 όμως οφείλει ταυτόχρονα να είναι και ένας προϋπολογισμός σταθερότητας, γιατί καθορίζεται σε ένα πολύ μεγάλο καθεστώς, σε ένα μεγάλο ποσοστό και από το οικονομικό περιβάλλον και τις υποχρεώσεις της χώρας. Καθορίζονταν άραγε και οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί, τους οποίους τάχατες μελέτησαν πολύ καλά των προηγούμενων κυβερνήσεων από τα ίδια κριτήρια, τα κριτήρια δηλαδή της σταθερότητας και της προόδου? Δυστυχώς όχι, κύριοι συνάδελφοι. Ο αρμόδιος πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Dijsselbloem, πρόσφατα παραδέχτηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ότι στα πρώτα προγράμματα αυτοσχεδιάσανε και έγιναν λάθη. Και βασικό στόχο των πρώτων προγραμμάτων δεν ήταν η διάσωση της χώρας, ούτε η οικονομία, αλλά ήταν η διάσωση των ιδιωτικών επενδυτών εκτός Ελλάδος. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν τις τράπεζες ήταν δαπανηρός και μη αποτελεσματικός. Αυτά δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup στο Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι απλά και προφανή. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι έμπειρες με την πολιωτή προσφορά, που τάχατες διαβάζαν τους προϋπολογισμούς, ενώ παραδέχτηκαν ότι τα νομοσχέδια δεν διαβάζανε. Οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά, Βενιζέλου επέτρεψαν στους δανειστές να κάνουν πειράματα, να κάνουν λάθη, να σώσουν τις δικές τους ιδιωτικές τράπεζες με τρόπο δαπανηρό, μη αποτελεσματικό, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Και εσείς το επιτρέψατε, το δεχτήκατε και το εφαρμόσατε. Και αυτό έγινε αποδεκτό πλέον μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριοι της αντιπολίτευσης, δεν παίζατε μονόπολη και βέβαια δεν διαβάζατε. Αυτοσχεδιάζατε, όπως είπε προηγουμένως η κυρία Κεφαλίδου. Παίζατε με ανθρώπινες ζωές. Παίζατε με την εργασία των Ελλήνων. Παίζατε με τα νοικοκυριά. Παίζατε με τα παιδιά των Ελλήνων. Και αποτύχατε και δημιουργήσατε εσείς τη χρεοκοπία στη χώρα. Δεν σεβαστήκατε την ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα. Δεν σεβαστήκατε ούτε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Και το καταθέτω δημόσια αυτό, τη δικιά σας πολιτική ευθύνη για όλα αυτά που δήλωσε ο κύριος Dijsselbloem. Γιατί εσείς τον επιτρέψατε να τα εφαρμόσει όλα αυτά. Και τώρα παίζετε θέατρο και κάνετε σεμινάρια πειθούς, γιατί δεν έχετε πειθώ στον ελληνικό λαό. Αυτή η κυβέρνηση, χωρίς εμπειρία, αλλά με καθαρά χέρια, κοίταξε τους δανειστές στα μάτια. Έδωσε στη χώρα αξιοπιστία, γιατί 3 χρόνια κάνει ό,τι υπόσχεται και στους πολίτες και στους δανειστές. Σταθερά θετικοί βγαίνουμε στις αγορές. Καλύπτουμε τους στόχους της χώρας. Αναδιαρθρώσαμε το χρέος. Εξομαλύναμε την αποπληρωμή του. Μειώσαμε τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και πλέον είναι αποδοτικά. Ακόμα και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Ντρομπόφσκι, μην φεύγετε κύριε Γεωργιάδη, θα ακούσετε κι άλλα. Μπορεί να μας αρέσουν. Καθίστε και πάρετε και το λόγο με το προσωπικό. Ο κύριος Ντρομπόφσκι, λοιπόν, που τόσο χρησιμοποιεί στα σεμινάρια του ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Σταϊκούρας, χτες στο Παρίσι δήλωσε ότι πριν τη λήξη του προγράμματος θα ανοίξει η συζήτηση για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Και ταυτόχρονα ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα η χώρα το έχει πετύχει πριν λήξει ο χρόνος. Δώσαμε σκληρή μάχη το πρώτο εξάμεινο του 2015, για να μην υλοποιήσουμε το δικό σας πρόγραμμα, που άφησε άδεια ταμεία, όπως παραδειχτήκατε κι εσείς, και Φεβρουάριο του 2015 είχατε αποφασίσει να εκβιάσετε τη χώρα, να μην έχει λεφτά για μισθούς και συντάξεις. Δώσαμε μεγάλη μάχη για να μην υλοποιήσουμε το πρόγραμμα Juncker και μας οδήγησε στο δημοψήφισμα. Γιατί οι Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν αποφασίσει με 4,5% πλεονάσματα να χρεοκοπήσουν πλήρως τη χώρα. Κερδίσαμε 20 δισεκατομμύρια δημοσιονομικό χώρο από τα πλεονάσματα που διαπραγματευτήκαμε. Κερδίσαμε καθυστέρηση και παράταση πληρωμών όλων των δανείων 5 χρόνια για τη χώρα. Κερδίσαμε πάνω από τη μισή δημόσια περιουσία που όδευε σε ταμείο μέτρα το Λουξεμβούργο με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας. Και η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι πάρα πολύ τυχεροί που αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε να μας βγάλει από το πρόγραμμα και να μας βγάλει μέσα στο κέντρο της Ευρωζώνης. Όχι στις παριές της Ευρώπης, όπως είχαν κατατίσει οι κακοί μαθητές στην 5η αξιολόγηση το Δεκέμβριο του 2014, που φεύγανε σαν δαρμένα παιδιά από το Eurogroup. Και βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης είχε έτοιμο το φάρμακο, όπως και ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Στασούλας και όλοι αυτοί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί τους. Περικοπές μισθών, περικοπές συντάξεων, απολύσεις και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, outsourcing δημόσιων υπηρεσιών προς όφελος φίλων, μέσα εισαγωγικά, κουμπάρων. Αυτή ήταν η πραγματικότητα της χώρας που διοικήσατε. Με υψηλές προμήθειες, υψηλό κόστος και ανεργία που έτρεχε για το 30%. Εσείς τη στέλνατε εκεί την ανεργία. Αυτή η συνταγή Κυριάκου. Συγχωρέστε με, η συνταγή Άδωνη, γιατί άλλος κάνει κουμάντο στη Νέα Δημοκρατία, εγγυούταν την έξοδο από την Ευρωζώνη. Η συμφωνία στο δικό τους πρόγραμμα έβγαζε την Ελλάδα έξω από την Ευρωζώνη.
Το δικό μας πρόγραμμα κράτησε τη χώρα όρθια, στο κέντρο της Ευρωζώνης, ως σημείο πολιτικό και οικονομικό αναφοράς και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Υλοποιούμε ριζικά διαφορετικές πολιτικές και να το ξεκαθαρίσουμε και οικονομικά και ηθικά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο στολίδι της δικής μας κυβέρνησης. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. 800 εκατομμύρια από τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων για τους εθνικούς δρόμους κερδίθηκαν από αυτή την κυβέρνηση. Η δικιά σας τους είχε απλώς παγώσει, όπως και το Μετρό Θεσσαλονίκης και όλα τα μεγάλα έργα. Δεν υλοποιούνταν τα έργα, τελειώσανε τώρα, με μεγάλο κόστος για το δημόσιο, 800 εκατομμύρια κέρδος από τη δικιά μας διαπραγμάτευση. 711 εκατομμύρια κερδίθηκαν από αδήλωτες καταθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως σημαίνει ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις χάιδευαν τη φοροδιαφυγή και την μεταφορά των καταθέσεων σε offshore εταιρείες? Θα μου πείτε τώρα, τι λες, αφού offshore εταιρείες είχαν οι ίδιοι. Είναι προφανές ότι χάιδευαν και τους κολλητούς τους και τους συμβούλους τους και τις οικογένειές τους και τους συνεταίρους τους. Δηλαδή ουσιαστικά επιλέξατε η υπεραξία και τα κέρδη του κόπου των Ελλήνων να βγαίνει σε offshore, να μην παράγει εισόδημα και να μην φορολογείται. Και αυτά τα λεφτά γυρίσαν τώρα, επί ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτάω πάρα πολύ απλά, γιατί δεν είχαν γυρίσει τόσα χρόνια με εσάς? Και όμως αυτά τα δύο ποσά είναι το κοινωνικό μέρος με το 2017. Αυτά τα δύο ποσά γίναν δημόσια έργα. Αυτά τα δύο ποσά γίναν τόμοι. Αυτά τα δύο ποσά γίνονται παιδικοί σταθμοί. Και πολλά περισσότερα που αυτή η κυβέρνηση έκανε. Και εγώ περιμένω να ακούσω ένα τέτοιο μέτρο που υλοποίησαν την προηγούμενη δεκαετία κυβερνήσεις. Εκτός από το να αφήνουν τον κύριο Ντάισεμπλουμ να κάνει λάθη και δοκιμές εις βάρος της εργασίας και της ζωής των Ελλήνων. Γιατί αυτό κατατέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και πολύ λίγο το συζήτησαμε εδώ πέρα μέσα. Και βέβαια είναι εύκολο να ρίχνει κανείς λάσπη. Να ρίχνει λάσπη δηλαδή για τις καταθέσεις του κυρίου Τσακαλώτου. Λοιπόν, να το πω στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω. Ο κύριος Τσακαλώτος τα δούλεψε και τα δήλωσε. Εσείς γιατί δεν έχετε πει ακόμα τίποτα για την offshore που λείπει από το πόθεν έσχεση του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Μαρέβα Μητσοτάκη? Γιατί δεν πήρατε ακόμα θέση, ενώ αποδείχθηκε στα Paradise Paper ότι υπήρχε αυτή η offshore? Γιατί δεν έχετε πάρει ακόμα θέση για αυτά που αποδείχτηκαν και τα βάζετε με τα πραγματικά λεφτά τα οποία δουλεύτηκαν και αποδίδουν και φορολογία και γυρίζουν και στην Ελλάδα και προσφέρουν αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί, αυτοί οι Έλληνες επιστήμονες στον τόπο που τους γέννησε? Γιατί αυτό κάνουμε εμείς. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε κρίσιμο δημοσιονομικό χώρο για μείωση των φορολογικών βαρών. Και όπου μπορούμε, φέρουμε και τα κοινωνικά μέτρα πιο νωρίς. Γιατί εμείς μεταφέραμε τα οικογενειακά επιδόματα αυξημένα από 57% έως 110% για 682.000 οικογένειες το 2018, ενώ ήταν για το 2019. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον, έχουμε βρει τρόπο ώστε η πολιτική μας να κοιτάει πρώτα τον πολίτη. Να έχουμε κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης 720 εκατομμυρίων, να δώσουμε έμφαση στα προγράμματα παιδικής στόχευσης με περίπου 315 εκατομμύρια, να έχουμε διπλάσιο κοινωνικό μέρισμα για το 2017 και μας συγκινεί ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κυρίου Γεωργιάδη για τα τόμοι. Θα προτείνω στον κύριο Πρωθυπουργό να του δώσουμε δωρεάν εισιτήρια να έρχεται μαζί του στα εγγένεια. Μας συγκινεί ιδιαίτερα από αυτός που έκλεισε τις δημόσιες δομές και ξεπούλησε τα δημόσια νοσοκομεία και τις προμήθειες, θέλει να έρχεται στα εγγένεια τον Τόμι. Θα τον καλέσουμε. Βέβαια δεν ξέρω, τώρα τελευταία είδα κάτι email και κάτι προσκλήσεις για σεμινάρια πειθούς που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα προλαβαίνει άραγε, γιατί έκοψε τις τηλεπωλήσεις, αλλά κάνει σεμινάρια. Πάντως εμείς τα εισιτήρια θα τα δώσουμε για να έρθετε μαζί μας. Βέβαια κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και κάποια πράγματα για τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Θα πω μόνο μια λέξη. Για πάρα πολλά χρόνια η περιβαλλοντική πολιτική ήταν στο περιθώριο και ήταν επιλογή των κυβερνήσεων. Η χώρα μας ήταν τελευταία στην περιβαλλοντική νομοθεσία, πρώτη στα περιβαλλοντικά πρόστιμα. Πληρώναμε πρόστιμα για τους ΧΑΔΑ, για τα επικίνδυνα, ακόμα και για την αποχέτευση της Ανατολικής Αττικής. Πληρώνουμε πρόστιμα για την αποχέτευση της πρωτεύουσας. Ούτε γι' αυτό δεν είχατε μεριμνήσει. Και όλα αυτά μειώνονται με αυτή την κυβέρνηση, με νέους νόμους για το κλίμα, για τους δασικούς χάρτες, για την ανακύκλωση, για την κυκλική οικονομία. Μέχρι και μείωση του κόστους των καυσόξυλων για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κάναμε σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί ούτε αυτό δεν είχατε σκεφτεί να κάνετε για τους ανθρώπους της περιφέρειας, για τους ανθρώπους που στηρίζουν την Ήπεθρο και την επαρχία της χώρας μας. Και ταυτόχρονα, για να ξέρετε για ποιο λόγο αρχίζουν τώρα να επιταχύνονται πολύ τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων, είναι γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας το 2012 να τα βάλει στο σιρτάρι, ενώ ήταν ευρωπαϊκή οδηγία, και να μην τα τελειώσει, και τώρα έχουν κροκοδίλια δάκρυα για τη Μάνδρα, που οφείλουμε βέβαια φοροτιμή στους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους εκεί. Και ταυτόχρονα, επειδή δεν κάναν τα σχέδια διαχείρισης υδάτων, όλα τα έργα νερού και άρδευσης και αποχέτευσης ήταν σε αιρεσιμότητα, κύριε Σταϊκούρα. Εσείς τα θέσατε σε αιρεσιμότητα. Και αυτή η κυβέρνηση τέλος του 2017 θα έχει ΦΕΚ διαχείρισης νερού σε όλη την Ελλάδα και σχέδια διαχείρισης πλημμύρων. Γιατί έτσι πραγματικά τα αποκρινόμαστε σε αυτό που έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης.
Και πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον 25 εντάξεις νέων έργων απορριμμάτων μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 θα συνεχίσουν μια πορεία που μέσα στο 2017 λέει παντού νέα έργα, διαχείριση απορριμμάτων με ανακύκλωση, με δημόσια χρηματοδότηση, με κέρδος για τον πολίτη, με χαμηλό κόστος και με αύξηση της απορρόφησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και για πρώτη φορά με νομοσχέδιο που θα έχει στο δημόσιο προϋπολογισμό κόστος για τους φορείς προστασίας περιβάλλοντος, για τους εργαζόμενους σε αυτούς. Πρώτη φορά η χώρα θα βάλει στον προϋπολογισμό της κόστος για τη φύση. Μέχρι τώρα ο κύριος Σταϊκούρας και ως Υπουργός Οικονομικών ποτέ δεν έδωσε ένα ευρώ από το δημόσιο προϋπολογισμό για την προστασία του περιβάλλοντος και για την Natura της χώρας. Για αυτό το μεγάλο κεφάλαιο τουρισμού και ανάπτυξης που έχει η πατρίδα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Γιατί εδώ πέρα κάποιοι κάνουν σεμινάρια πειθούς από το βήμα του Κοινοβουλίου. Και δεν τρεπόμαστε. Ενώ ξέρουμε πως έφτασε η χώρα μας μέχρι εδώ. Όμως θα πω πολύ απλά ότι ακόμα και τα έσοδα που θα απευθυνθούν σε περιβαλλοντικές επενδύσεις αυξάνονται με αυτή την κυβέρνηση, πολύ απλά γιατί επιλέξαμε σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις πλαστικού να περιορίσουμε τη χρήση πλαστικής σακούλας και να έχουμε έσοδα για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι ακόμα μια ένδειξη πώς μπορούμε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, αυξάνοντας την εργασία, να δημιουργήσουμε και περιβαλλοντικούς πόρους. Και βέβαια δεν χρειάζεται παρά να πω ότι μετά από 40 χρόνια καθυστέρηση, οι δασικοί χάρτες θα δώσουν στην πατρίδα μας τη δυνατότητα να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες στην Ήπεθρο, να ξέρουμε πού γίνονται επενδύσεις, γιατί εμείς θέλουμε τις επενδύσεις. Θέλουμε τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Θέλουμε την ανάπτυξη της Ήπεθρου. Δεν θέλουμε το αθηνοκεντρικό κράτος. Και αυτό το αποδεικνύουμε δίνοντας εργαλεία. Διότι πώς θα προλάβεις τον κίνδυνο πλημμύρας, αν δεν ξέρεις πού είναι ο δασικός χάρτης και ποιες είναι οι χρήσεις γης στην Ήπεθρο. Και όμως αυτά δεν υπήρχαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρελθόν. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι οφείλω να πω κλείνοντας ότι πρέπει να μιλήσουμε ξανά για νέες πολιτικές. Η χθεσινή σύνοδος στο Παρίσι απέδειξε ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στα ζητήματα του κλίματος και χρειάζεται η παράμετρος αυτή για ένα νέο μέλλον που θα αξίζει στους νέους και στις νέες, που θα υπάρχει, να έχει πολύ γρήγορα βήματα. Το σύνθημα που κυριάρχησε χθες σε μια σύνοδο 120 κρατών ήταν ότι δεν υπάρχει Plan B για τον πλανήτη. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης. Πρέπει αυτές οι πολιτικές να ενσωματωθούν στην παραγωγική ανασυγκρότηση και να μπουν στην προτεραιότητα της πολιτικής μας όπως κάνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω κύριε Πρόεδρε, είμαστε πλέον σε τροχιά ανάκαμψης, όχι μόνο της οικονομίας αλλά και του περιβάλλοντος. Δημιουργούμε πλέον εργαλεία που ύστερα από χρόνια αδράνειας και αδιαφορίας δίνουν ένα νέο πρόσημο στην ανάπτυξη, αυτό της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Συμμετέχουμε πλέον σε μια παγκόσμια συζήτηση με αναγνώριση στους χώρους του περιβάλλοντος διεθνώς για τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα την ανεργία, τη φτώχεια, την πρόσβαση στην παιδεία, την πρόσβαση στην πρόνοια. Αυτά είναι τα δικά μας αγαθά. Αυτά συνδέουν ταυτόχρονα την καταπολέμηση της φτώχειας αλλά και την πρόοδο και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αναπτύσσουμε περιβαλλοντικές συνεργασίες και ενισχύουμε την περιβαλλοντική διπλωματία καθιστώντας τη χώρα μας ένα σημαντικότατο συνομιλητή στην Ανατολική Μεσόγειο. Μετατρέπουμε την περιβαλλοντική προστασία από υποχρέωση που δεν τηρήσανε ποτέ σε αναπτυξιακή ευκαιρία. Σεβόμενη την ιδιαίτερη ταυτότητα και κληρονομιά της χώρας, δίνοντας τέλος στην αυθαιρεσία, κάνοντας ένα βασικό καθήκον, υπηρετώντας την εργασία. Αυτό κάνει αυτός ο προϋπολογισμός. Υπηρετεί την εργασία στην Ελλάδα. Το σημαντικότερο αγαθό της πρόοδος μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό.